στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, στην Ακρόπολη στην Αττική, στη Βουλή των Ελλήνων, στον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο, στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, έπεσε για μια ώρα το σκοτάδι, καθώ αυτά και δεκάδε άλλα ιστορικά μνημεία σε όλο τον κόσμο συμμετείχαν στην ώρα τη γη. Έκλεισαν τα φώτα από τι 8.30 στι 9.30 χθε βράδυ για να στείλουν μήνυμα ευαισθητοποίηση σε όλο τον κόσμο για λιγότερη κατανάλωση ενέργεια με σκοπό την προστασία του πλανήτη αφήνει ένα μήνυμα θετικό, καλή προσπάθεια να μειωθεί η κατανάλωση ενέργεια. Ειδικά στην Ελλάδα, η φετινή ώρα τη γη είχε θέμα συνδέσου με τη θάλασσα και ήταν αφιερωμένη στη Μεσόγειο. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τη ΒΒΕΦ, η συνεχή αύξηση τη θερμοκρασία σε συνδυασμό με τι λιγότερε βροχοπτώσει θα έχει επιπτώσει στη βιοποικιλότητά τη. Σύμφωνα με μελέτη τη Περιβαλλοντική Οργάνωση, ενδεχόμενη αύξηση τη θερμοκρασία κατά 2 βαθμού Κελσίου θα απειλήσει με εξαφάνιση περισσότερο από το 1 τρίτο τη θαλάσσια χλωρίδα και περίπου το 30% των θαλάσσιων ειδών τη Μεσογείου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό τη θαλάσσια χελώνα. Μα και να το κάνουν και, άλλες, και άλλοι φορεί, δήμοι, κοινότητε. Αυτό φαίνεται κόσμο γίνεται αυτή την ώρα. Α τον τον κόσμο είναι, ναι. ναι. ναι, 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 ναι. Που, πολύ, να το πολύ καλή πρωτοβουλία, ναι. ναι. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό. Μου φαίνεται μια πολύ καλή κίνηση. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα συνηθίσει σε τέτοιες κινήσεις πλέον και τις αποδέχεται, τις θέλει. Ε, και ειδικά όταν είναι μάλιστα και παγκόσμια, ακόμη καλύτερα νομίζω. Βασικό στόχο τη φετινή ώρα τη γη ήταν να δώσουμε λίγο χρόνο στη θάλασσα που παράγει το 70% του οξυγόνου που αναπνέουμε, αναφέρεται στην ανακοίνωση για τη δράση. Νομίζω ότι είναι καλό. Για την προστασία τη γη, για το περιβάλλον, είναι καλό. Η ώρα τη γη ξεκίνησε το 2007 από το Σίδνεϊ τη Αυστραλία και έκτοτε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εκστρατεία ευαισθητοποίηση που υπήρξε ποτέ για τη σωτηρία του πλανήτη, αφού συμμετέχουν σε αυτήν εκατομμύρια πολίτε, φορείς και οργανώσεις σε περισσότερες από 170 χώρες του κόσμου.